Στον κεντρικό ρόλο που αναμένεται να παίξει για την ανάπτυξη της Ελλάδας ο τουρισμός, αναφέρεται δημοσίευμα του Guardian, όπου γίνεται λόγος για χρονιά ρεκόρ στο βασικό αυτό τομέα της οικονομίας της χώρας. Η αρθρογράφος του Guardian αρχίζει το άρθρο της με μια περιγραφή του καλοκαιρινού τελετουργικού της Ελλάδας στην Πάρο, γράφοντας «Σκάφη μεγέθους οικοδομικών τετραγώνων κατέπλευσαν το ένα μετά το άλλο, αποβιβάζοντας τουρίστες σε μια πλατεία γεμάτη λευκά κτίρια». Το κείμενο της Βρετανικής Εφημερίδας αναφέρει ότι η χώρα μετά από 6 χρόνια ύφεσης, η χτυπημένη από το υψηλό χρέος Ελλάδα, επιστρέφει κάνοντας ότι έκανε καλά τη δεκαετία του 1950. Να προσελκύει τουρίστες από μακριά, από πολλές περιοχές, αλλά αυτή τη φορά το κάνει με αριθμούς ρεκόρ. Οι Έλληνες πάντως δεν θα κάνουν διακοπές, σημειώνει το δημοσίευμα. Ο Guardian επισημαίνει ότι από την άγρια καταιγίδα των τελευταίων ετών, μόνο ένας στους 4 Έλληνες θα μπορέσει να πάει διακοπές φέτος. Σημειώνει πάντως ότι σε μια χώρα όπου η οικονομία ξεκινά με τον τουρισμό, καθώς ένας στους 5 εργαζόμενους εξαρτώνται από αυτόν τον τομέα, η άφιξη εκατομμυρίων τουριστών προσφέρει ανακούφιση. Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης ότι μέσα από αυτή την αλλαγή σελίδας μεγάλη κερδισμένη είναι και η Αθήνα, η οποία φέτος περιμένει περίπου 750.000 αφίξεις, ενώ ήδη 1 εκατομμύριο τουρίστες έχουν επιλέξει την ελληνική πρωτεύουσα. Ξεχυλίζοντας τα αρχαιολογικά μνημεία και τα μικρά στενά της πλάκας κάτω από την Ακρόπολη και γεμίζοντας τα μαγαζιά που πουλάνε τα αναλώσιμα όλων των κλασικών διακοπών στην Ελλάδα, σανδάλια, αγάλματα, τισέρτ και τσάντες, αναφέρει με γλαφυρό ύφος ο Guardian.